κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Στη φόρα, κυρίες και κύριοι, στη φόρα και σήμερα εδώ πάντα ζωντανά με όλο αυτό το καύσωνο ο οποίος έχει χτυπήσει κόκκινο, χοϊδράργυρο σε ολόκληρη τη χώρα, με σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, αφού πολλές περιοχές, τόσο στα Αττική όσο και στην πόλη Περάδα, έχουν μείνει δυστυχώς αυτές τις μέρες του καύσωνα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς να υπάρχει κλιματισμός. Πάμε γρήγορα να καλησπερίσουμε τη σημερινή μας παρέα. Κοντά μας η Σταυρούλα Ηλούρου. Καλησπέρα, Σταυρούλα. Καλησπέρα. Η Σόφη Καρυπτιώτη κοντά μας. Σόφη, καλησπέρα καλή και σε εσένα. Κυρία Καμπούρη, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι σε όλη την ομάδα, σε όλες και όλους. Να είσαι καλά. Πάμε γρήγορα να συνδεθούμε με τον Ανδρέα τον Θεοδωρόπουλο, το γνωστό δικηγόρο. Το καλησπερίσουμε και εκείνο στην παρέα μας. Όπως επίσης λίγο, η παρέα θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Πάμε όμως γρήγορα. Πάμε γρήγορα, γιατί σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία. Σήμερα είναι της Αγίας Μαρίνας, η προστάτηδα των άρρωστων παιδιών και κυρίως πραγματικά μια μεγάλη γιορτή σήμερα με πάρα πολλά θαύματα τα οποία ο κόσμος έχει βγει δημόσια και έχει μιλήσει. Είναι σημαντικό να ακούμε τις μαρτυρίες ανθρώπων στα Βλερούρου. Να ακούμε ανθρώπους να μιλάνε για την Ορθοδοξία. Έχουμε τη Χαρά Τηλεμόνη κοντά μας. Εδώ είμαι. Καλησπέρα Χαρά, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα και από μένα. Να πούμε ότι η Αγία Μαρίνα η Μεγαλομάρτη, στη μνήμη της οποίας τιμάει η Εκκλησία μας σήμερα, γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Πισιδίας, στα χρόνια του αυτοκράτορα Κλαβδίου του Δεύτερου, το 270 μετά Χριστόν. Λίγες μέρες λοιπόν μετά τη γέννησή της, ας πούμε δύο λόγια, Φίλιππε. Η μητέρα της πέθανε, ο πατέρας της Εδέσιος, που ήταν ιερέας των ειδώλων, την ανέθεσε σε μια χριστιανή γυναίκα, από την οποία η Μαρίνα διδάχθηκε. Όταν έγινε λοιπόν 15 χρόνων, αποκάλυψε στον πατέρα της ότι είναι χριστιανή και εκείνος με μίσος τη διέγραψε από παιδί του. Μετά από καιρό για τη Μαρίνα έμαθε και ο έπαρχος Ολύμβριος, ο οποίος διέταξε να τη συλλάβουν. Ωστόσο, όταν την είδε μπροστά του, θαύμασε την ομορφιά της, προσπάθησε να τη μεταπίσει και να γίνει σύζυγός του, μάταια. Εκείνος, σκληρός έπαρχος, διέταξε να την ξαπλώσουν στη γη, την κατέσχισε άσπλαχνα με ραβδιά, τόσο ώστε, όπως λένε οι γραφές, η γη έγινε κόκκινη από το αίμα που έτρεξε. Και έπειτα, λέει, ενώ αιμορραγούσε, την κρέμασε για πολλή ώρα και στη συνέχεια τη φυλάκισε. Μέσα στη φυλακή, λένε οι γραφές, συνέβη το εξής. Ο διάβολος, μεταμορφωμένος σε άγριο δράκοντα, προσπάθησε να κάνει την Αγία να φοβηθεί. Αυτή προσευχήθηκε στο Θεό και αμέσως ο δράκοντας άλλαξε μορφή, έγινε ένας μαύρος σκύλος, η Αγία άρπαξε ένα σφυρί και χτυπώντας τον στο κεφάλι και τη ράχη τον ταπείνωσε. Γι' αυτό το λόγο σε κάποιες αγιογραφίες εικονίζεται να κρατά το διάβολο από τα κέρατα. Όταν για δεύτερη φορά λοιπόν ο έπαρχος την εξέτασε και διαπίστωσε ότι δεν είχε αλλάξει η πίστη της Αγίας Μαρίνας, την έκαψε με αναμένες λαμπάδες. Ωστόσο οι πληγές της με θαύμα έκλεισαν και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί παρευρισκόμενοι να γίνουν χριστιανοί. Μπροστά σε αυτό τον κίνδυνο, ο έπαρχος τελικά αποκεφάλισε τη Μαρίνα και που έτσι πήρε το άφθαρτο στεφάνι της αιώνιας δόξας. Αυτά και λοιπόν, να πούμε ότι τα άλλη ξανά της φυλάκτηκε για την Αγία Μαρίνα. Σήμερα τα Άγια Λείψανα της Αγίας Μαρίνας φυλάσσονται στην Αθήνα, σε ναό που φέρει το όνομά της, ενώ η χείρα της έχει μεταφερθεί στη Μονή Βατοπεδίου στο Άγιο Όρος. Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε
και μαρτυρίες έτσι για θαύματα από την Αγία Μαρίνα. Ενός χρονού το 2011, ενώ βρισκόμουν στο τελευταίο έτος των σπουδών μου, ξαφνικά τυφλώθηκα. Είχα έντονους πόνους στα μάτια, έντονη φωτοφοβία. Αναγκάστηκα να παραιτήσω τις σπουδές μου, να πάρω αναστολή για το συγκεκριμένο εξάμεινο. Ήρθα λεμεσό. Η μητέρα μου με πήρε σε πάρα πολλές ειδικότητες γιατρών. Έκανα 3 MRI για να βρουν το πρόβλημα, την αιτία. Αλλά οι γιατροί δεν έβρισκαν κάτι παθολογικό. Είχα κάνει εξειδικευμένες αναλύσεις, έμεινα στην πολυκλινική, έμεινα νοσοκομείο, αλλά οι γιατροί μου είπαν ότι δεν μπορούσαν να με βοηθήσουν. Αυτή η κατάσταση τράβηξε περίπου 3 μήνες, βρισκόμουν να μην μπορώ να δω, να μην μπορώ να οδηγήσω, να περπατήσω. Ήταν πολύ δύσκολα πράγματα. Μέχρι που ακούσαμε για το μοναστήρι της Παναγίας της Αμερούς από κάποιους φίλους μας, για την αδερφή Σκέπη που είχε το θαυματουργό λείψανο της Αγίας Μαρίνας. Είχαμε έρθει εκείνο το απόγευμα της Κυριακής με πολύ δυσκολία. Η αδερφή Σκέπη με είχε σταυρώσει, μου είχε δώσει μύρον από το Άγιο Λείψανο και μου είπε να πάω στο καλό και η Αγία μαζί σου. Εν τω μεταξύ είναι ο γιατρός, ήθελε να μου κάνει και παρακέντηση στο μάτι που ήταν δύσκολη διαδικασία. Την επόμενη μέρα ο ίδιος χωρίς να ξέρει κάτι με πήρε τηλέφωνο και μου είπε αποφασίσαμε να μην κάνουμε την παρακέντηση και θα σου δώσουμε κορτιζόνη. Περίπου σε 3 μέρες οι πόνοι εξαφανίστηκαν εντελώς, άνοιξαν τα μάτια μου και μπορούσα να συνεχίσω τη ζωή μου κανονικά. Πήγα στο πανεπιστήμιο, έδωσα τις εξετάσεις μου και κατάφερα να περάσω και τα μαθήματα χωρίς να είχα παρακολουθήσει τίποτα. Και από τότε, χάρη στην Αγία, είμαι καλά, παντρεύτηκα, έκανα το μωρό μου, τη Μαρίνα μου, όλα χάρη στην Αγία. Με είχα δει όλες οι ειδικότητες, ρευματολόγοι, παθολόγοι, τα πάντα. Ακόμα και εξειδικευμένες αναλύσεις έγινα, αλλά δεν μπορούσαν να διαπιστώσουν, ήταν όλα καθαρά, αυτό ήταν το περίεργο. Και χάρη στην Αγία Μαρίνα, μόλις σταυρώθηκα σε 3 μέρες, άνοιξαν τα μάτια μου, εξαφανίστηκαν όλοι οι πόνοι. Το μόνο, δεν ήξερα καθόλου για την Αγία Μαρίνα, το μόνο είχα μια εικόνα στο σπίτι που με είχε φέρει από την Άντρων η μητέρα μου όταν είχε πάει παλιά. Και το μόνο που ένιωσα όταν ήμουν στο διαμέρισμα ήταν έντονη να, εικόνα, να, σαν να είχε νερά εικόνα, να έβγαζε από κάπου νερό, το μόνο σημάδι που είχα. Αλλά ήταν στην αρχή που είχα αρρωστήσει, αλλά τίποτε άλλο. Δηλαδή δεν κατάλαβα, δεν ξέρω πώς οδηγήθηκα σε αυτό το μοναστήρι. Μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη χάρη της πραγματικά και να δίνει δύναμη στον κόσμο που έχει ανάγκη, γιατί πραγματικά πρέπει να ακούγονται, πρέπει να βλέπει ο κόσμος, γιατί η πίστη μας δεν πρέπει να κλονιστεί από κανέναν. Η πίστη μας είναι αυτό το οποίο μας κρατάει ζωντανούς και η δύναμη την οποία παίρνουν τους Αγίους μας είναι πολύ σημαντικό για τη γαλήνη της ψυχής μας πάνω απ' όλα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Μεγάλα, σοβαρά προβλήματα έχουμε. Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Παπακοστόπουλο, τον μετεωρολόγο μας. Πάμε να δούμε τι γίνει στην Ακρόπολη. Και γιατί όλοι αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν δημιουργήσει προβλήματα. Κλειστή η Ακρόπολη, αλλά και με τουρίστες να έχουν πάθει θερμοπληξία. Ο αρχαιολογικός χώρος της Ακρόπολης, Φίλιππε, είναι κλειστός λόγω καύσωνα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Έβγαλε μάλιστα και σχετική ανακοίνωση το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως και η εφορία αρχαιοτήτων των Αθηνών, λόγω των υψηλών βέβαια θερμοκρασιών. Να πούμε ότι και αυτό το μέτρο είναι στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπώνησης των εργαζομένων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα λόγω του καύσωνα, αλλά και των ανθρώπων που πρέπει να κυκλοφορήσουν για να πάνε στις εργασίες τους. Για το σύνολο μάλιστα, λοιπόν... Πάμε να ακούσουμε λίγο όμως, πάμε να ακούσουμε τον μετεωρολόγο μας, πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί στα κόκκινα η χώρα για 48 ώρες η θερμοκρασία έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, αυτός ο καύσωνας. Γύρω από τον Κωνστόπουλο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα στην περάσταση και στους φίλους τηλεθεατές. Όντως, κορυφώνεται το κύμα καύσωνα τις επόμενες ημέρες, συγκεκριμένα από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί πως συνθήκες καύσωνα βιώνει μεγάλο μέρος της χώρας εδώ και πολλές ημέρες, εδώ και μία εβδομάδα περίπου. Κύριο στοιχείο αυτού του καύσωνα είναι η πολύ πολύ μεγάλη διάρκεια. Και μέχρι στιγμής τις υψηλότερες θερμοκρασίες τις έχει καταγράψει η Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, με τα θερμόμετρα σε πολλές περιοχές να ξεπερνούν καθημερινά και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, σήμερα, αύριο και την Παρασκευή θα είναι οι πιο ζεστές ημέρες. Η θερμοκρασία σημειώνει νέα άνοδο, ξεπερνώντας τους 40 σε πολλές περιοχές και προσεγγίζοντας τοπικά τους 42 με 43 βαθμούς, ενώ επεκτείνεται και η ζώνη επίδρασης των υψηλών θερμοκρασιών. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερο, μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα έχει υψηλές θερμοκρασίες. Το καλό στην όλη υπόθεση τις τελευταίες ημέρες είναι ότι το μελτέμ που επικρατούσε στο Αιγαίο δρόσιζε σημαντικά τις Κυκλάδες και μέρος του Αιγαίου, αλλά και την Αττική. Στην Αττική γενικά είχαμε πολύ ζέστη, αλλά δεν είχαμε την ακραία ζέστη που υπήρχε σε άλλες περιοχές. Τώρα όμως τις επόμενες ημέρες θα ανέβει η θερμοκρασία περισσότερο και στην Αθήνα, με την θερμοκρασία σήμερα να φτάνει τους 38 με 40, αύριο και μεθαύριο τοπικά μπορεί να ξεπεράσει και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα, γι' αυτό λένε οι ειδικοί να μείνετε στα σπίτια σας. Μην κυκλοφορείτε, μην κάνετε άσκοπες μετακινήσεις. Το θέμα εδώ πέρα είναι ότι είχαμε σοβαρά προβλήματα με την ηλεκτροδότηση σε πάρα πολλά σημεία της Αττικής, με πρωταγωνιστή τον Πειραιά. Εχθές λοιπόν, αλλά και το βράδυ χθες, υπήρχαν καταγγελίες πολιτών οι οποίοι λένε μείναμε επί ώρες μέσα στη ζέστη, λιώναμε εμείς και τα παιδιά μας. Υπήρχαν άρρωστοι οι οποίοι δεν μπορούσαν να λειτουργήσει ούτε η συσκευή οξυγόνου η οποία μπαίνει στην πρίζα. Με αυτό το καύσωνα να είχαν αντιμετωπίσει κόσμος πάρα πολλά προβλήματα σε πάρα πολλά σημεία της χώρας. Είδαμε ότι η ηλεκτροδότηση είχε πρόβλημα, όπως λέει ο ΔΔΕ, εξαιτίας του καύσωνα και της χρήσης των κλιματιστικών. Τι γίνεται εδώ όμως? Εδώ βλέπετε την κυρία Λεμονή με τον ανεμιστήρα στο σπίτι. Σωστά τα λέω, κυρία Λεμονή? Βλέπω πολύ το μαλλί σας να σηκώνεται συνεχώς. Πολύ σωστά. Ανάλογα με τον το βλέπω. Φυρίζει. Ο ανεμιστήρας πάνω σου φύσε το κεφάλι, κοίταξε εδώ. Το μαλλί σου. Η τρίχα σηκώθηκε και όρθια. Έχει χαλάσει το air-condition. Δεν σε ακούω τι μου λες. Έχει χαλάσει το air-condition. Δεν έχω air-condition εγώ. Ρεύμα έχω και εσύ στην όχι. Ναι, ρεύμα έχω. Ρεύμα είχατε χθες. Ναι, είχαμε. Είχατε γυρίσει πάρα πολλές. Ευτυχώς Γιώργο είχαμε. Γιώργο Κωστόπουλε, πότε θα έχουμε αλλαγή? Εγώ θέλω... Πότε θα φύγει αυτή η υψηλή θερμοκρασία? Παρασκευή θα έχουμε μια μικρή υποχώρηση στη Βόρεια Ελλάδα. Το Σαββατοκύριακο θα πέσει κάπως η θερμοκρασία και στην υπόλοιπη χώρα. Δεν θα επανέλθει όμως τα φυσιολογικά επίπεδα, θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Τώρα για την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο υπάρχει ένας άλλος κίνδυνος. Περιμένουμε ξαφνικά μπουρίνια, κυρίως βέβαια στη Βόρεια Ελλάδα και σε τμήματα της Κεντρικής Ελλάδας. Αυτά τα μπουρίνια θα είναι σύντομα στα διάρκεια, αλλά μπορεί να έχουν πολύ μεγάλη ένταση, να συνοδεύονται από κεραυνούς, χαλαζοπτώσεις και σφοδρούς ανέμους και να δημιουργήσουν επικίνδυνες συνθήκες. Αυτό αφορά κυρίως Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Ήπειρο και τμήματα της Θεσσαλίας. Επικίνδυνες συνθήκες για πυρκαγιές κιόλας. Και υπάρχουν και κίνδυνος για τις πυρκαγιές, γιατί πολλές φορές αυτές οι καταιγίδες είναι ξηρικές. Δηλαδή μπορεί να δώσουν πολλούς κεραυνούς χωρίς όμως να συνοδεύονται και από βροχόπτωση αξιολογεί. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, άμα τα δάση είναι αφυλατωμένα και οι συνθήκες πολύ θερμές, μπορεί να έχουμε ξαφνικά πολλές ενάρξεις πυρκαγιών, οι πυρκαγιές να επεκταθούν γρήγορα με τον αέρα της καταιγίδας και άμα δεν έχουμε βροχή να σβήσει αυτές τις αιστείες, να έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα. Γιώργο Παπακοστόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Οπότε τη εξέλιξη είναι φωτιά στο Σωθικό στην Κορινθία, δίπλα στην Εθνική Οδό Επιδαύρου Κορίνθου. Είδε και σταλεί μήνυμα από το 112 σε κατοίκους της περιοχής να παραμένουν σε ετοιμότητα. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βλάσης. Για την ώρα η πυρκαγιά, να ενημερώσουμε τους φίλους, δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.
με τους πυροσβέστες να δίνουν μεγάλη μάχη για τη θέση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα υπό έλεγχο. Μακάρι να λήξει γρήγορα, γρήγορα και αυτή η πυρκαγιά. Πάμε τώρα. Πολύ παθή πάμε αυτή τώρα, η περιοχή. Πάμε τώρα σε εσένα, Σταύρο Λούρου, γιατί βγήκε η ηθοποιός, βγήκε ο πρώην σύζυγος της ηθοποιού, την οποία κατήγγειλε οι αρχές ότι ήταν πρωταγωνίστρια σε ενδοκογενειακή βία. Ο σύντροφός της, ο πρώην μάλλον σύζυγός της, τι έχει γίνει, τι βγήκε, έκανε ανακοινώσεις, μίλησε. Για δώσε μας λίγο, ναι, να μας πεις την ιστορία, γιατί μας έχουν μπερδέψει. Μα βγήκαν και οι δύο και μιλήσανε και θα δούμε και τις δηλώσεις τους. Και οι δύο λένε λοιπόν το ίδιο πράγμα, ότι δεν υπήρξε τίποτα, ότι ήταν μια παρεξήγηση, η οποία λύθηκε και στο τμήμα κιόλας, και ότι απλά το μόνο που... Να εξηγήσουμε στους φίλους τηλεθεατές. Αναφερόμαστε στη γνωστή ηθοποιό, η οποία καταγγέλλεται ότι χτύπησε, κακοποίησε τον πρώην σύζυγό της μέσα σε ξενοδοχειακή μονάδα, Airbnb αν δεν κάνω λάθος. Ναι, στην Κάριστο. Στην Κάριστο. Mm-hmm. Ειδοποίησαν την αστυνομία, τη συνέλαβε η αστυνομία. Ο πρώην σύζυγος δεν έκανε κάποια μηνυτήρια αναφορά. Όχι. Σωστά. Ναι, ακριβώς αυτό. Ο ίδιος λέει ότι ήταν όλα μία παρεξήγηση. Μιλάμε για την ηθοποιό τη Φέιζα Φυράκου και τον πρώην σύζυγό της, τον κύριο Ανδρέα Κομπότση, τον στιχουργό. Μάλιστα, το ζευγάρι... Αυτό είναι άλλο σπίτι που έχετε βάλει, θα το δούμε σε λίγο. Πάμε στην ηθοποιό σε λίγο. Το θέμα 9 είναι αυτό που μιλάμε τώρα, γιατί είναι το άλλο το άλλο θέμα. Ναι, μάλιστα βγήκανε και οι δύο και κάνανε δηλώσεις και είπαν ότι δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά που γράφτηκαν. Το ζευγάρι να πούμε ότι είναι χωρισμένο, αλλά παρόλο που είναι χωρισμένο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάνουν διακοπές μαζί, έχουν και ένα παιδί μαζί και από ό,τι λένε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ήταν ένας μικρός καυγάς, το οποίο επειδή έγινε κάποια φασαρία, ειδοποίησαν την αστυνομία. Αυτό λένε. Ποιον, πάμε να ακούσουμε τον πρώην σύζυγο. Πάμε να ακούσουμε τον πρώην σύζυγο και να ακούσουμε και την κυρία Ζαφυράκου. Κάπως είστε καλά. Μια χαρά. Για τα δημοσιεύματα που έχουν λάβει κατά τον χώρο. Δεν έγινε απολύτως τίποτα, μόνο. Δεν έγινε κάτι. Γράφτηκε ότι υποβάλλεται εσείς σε κάποια μήνυση για ενδοκολλητική βία. Όχι, δεν υπέβαλα καμία μήνυση. Δεν έγινε κάτι. Απλά έγινε φασαρία, εννοώ, ηχητική. Δεν σπάσαν τίποτα, ούτε με ένα καθίσει καμά που πιστεύει κάνει. Δεν σηκώσε χέρι τη καθόλου. Ούτε πάνω, ούτε πουθενά. Την καλέσατε εσείς την αστυνομία. Και η αστυνομία και πρέπει να την κάλεσε κάποιο ένοικο του για το θόρυβο, όχι για κάτι άλλο. Οπότε εσείς τώρα είστε καλά μεταξύ σας. Μια χαρά. Έχω ανεβάσει μια φωτογραφία. Στο Facebook, αν θέλει, έχω και μια δήλωση από πάνω. Είσαι σε πόσες είναι, καλά. Όχι, είναι μια χαρά όλοι. Είμαστε μια χαρά όλοι. Για να μην πούμε κι εμείς κάποια ανακρίβεια, επειδή έχει κυκλοφορήσει ότι η σύζυγό σας είναι πρώην σύζυγος. Είναι πρώην σύζυγός μου, ναι. Έχουμε χωρίσει εδώ και 10 χρόνια. Απλά κάνουμε διακοπές μαζί με το παιδί. Ζαφυράκου, τι κάνετε? Γεια σας, τι να κάνω, εδώ καλά προσπαθώ. Δεν έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά. Σκεφτείτε ότι εγώ τώρα μίλησα με την αστυνομία γιατί με ενημέρωσαν κάτι φίλοι. Ούτε και λέω, ρε παιδιά, τι έχει γίνει, τρελάθηκα. Έγινε μια παρεξήγηση, όντως, ισχύει αυτό το πράγμα. Όχι μεταξύ μας όμως. Ακούστηκε θόρυβος και ήρθε η αστυνομία και δώσαμε εξηγήσεις. Αυτό ήταν όλο. Έχετε σκεφτεί να κινηθείτε νομικά? Δεν ξέρω αν θα κινηθώ νομικά. Άρα πολύ, λίγο περίεργα και λίγο με την υγεία μου. Δεν ξέρω αν θα κινηθώ νομικά. Είναι χοντρό αυτό το πράγμα. Είμαστε όλοι μαζί εδώ πέρα και προσπαθούμε να βρούμε κι εμείς μια ισορροπία από το πρωί. Καταρχάς δεν είμαι ποτέ επιθετικός άνθρωπος. Έτσι κι αλλιώς. Ποτέ δεν έχω δώσει δικαιώματα για τη ζωή μου. Πήρε μια άλλη διάσταση το θέμα. Δεν ξέρω. Αποφόρητο. Δεν ξέρω τι να σας πω. Αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Δεν ξέρω πώς έχει βγει όλο αυτό. Έχω τρελαθεί. Εμείς μην νομίζετε με ένα παιδί. Με παίρνει φίλο μου και μου λένε το παιδί σου παίζει φωτογραφίες. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω πώς θα κινηθώ. Ακόμη είμαι διακοπές. Δηλαδή είπαμε να ξεκουραστούμε ένα πενθήμερο και ανταυτού. Δεν έγινε και κάποια μήνυση από τον πρώην σύζυγό σας? Μα γιατί να γίνει μήνυση από τον πρώην σύζυγό μου? Ούτε μήνυση για τον πρώην σύζυγό μου. Είμαστε διακοπές, περνάμε μια χαρά. Πραγματικά περνάμε μια χαρά. Κάθε χρόνο πηγαίνουμε διακοπές μαζί. Δεν είναι η πρώτη φορά. Το πρωί με ειδοποιήσανε. Δηλαδή ξύπνησα το πρωί. Και με παίρνουν κάτι φίλοι και τα λοιπά και μου λένε Φέι, τι έχει γίνει, γιατί φοβήθηκαν οι άνθρωποι. Σου λέει κάτι συμβαίνει. Λέω, παιδιά, δεν συμβαίνει τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή, έφτασα εγώ στο σημείο να πάρω την αστυνομία ενώ τώρα, που οι άνθρωποι ήταν πολύ δηλαδή οκ okay μαζί μου και μου λένε, κυρία Ζαφυράκου, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εσείς χρειάστηκε να πάτε στο τμήμα να μπείτε σε τέτοιες διαδικασίες ή όχι? Όχι, πήγαμε μαζί με τον Αντρέα γιατί δώσαμε κάποιες εξηγήσεις και απλά φύγαμε στο πεντάλεπτο. Αυτό ήταν όλο που έγινε. Χρειάστηκε ότι είχατε καταναλώσει αλκοόλ. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, παιδιά. Ότι δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή, πραγματικά. Και αυτή τη στιγμή βάλουμε και εντάξει εγώ. Γιατί να γίνεται όλο αυτό, α πούμε. Εγώ
πάει κάποιο πολύ και να βρεθεί κάποιο παιδί. Με πήρε και μου είπε ότι παίζει φωτογραφίε με το παιδί. Ξέρετε κάτι, ο καθένα μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Και είμαι και εγώ ταραγμένη, να ξέρετε πάντω από το πρωί. Το πάθη σοκ, πώ ευχαριστή. Ξέρετε κάτι, ειλικρινά είμαι 30 κιλά άνθρωπο. Αν με δείτε μπροστά στον Αντρέα, θα ήταν και λίγο απίθανο να τον δείρω. Να πω και το άλλο, υπάρχει και αυτή η παραπληροφόρηση ότι εμεί λιμέναμε σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Ούτε αυτό ισχύει, ούτε έσπασα κάτι. Δηλαδή, αναγκάστηκα το πρωί που έγινε αυτό που με πήραν και με ειδοποίησαν. Δεν έχω μπει καν στα site να το δω από το στρες που το άκουσα την ώρα που ξύπνησα. Σηκώθηκα 7 παρά το πρωί και λέω τι έχει γίνει. Λέω η μάνα μου, λέω θα πάθει εγκεφαλικό γιατί είναι διακοπές. Καμιά φορά κάποιος λέει κάτι. Ναι. Και υπάρχουν και παράπλευρες απώλειες σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν έχει να κάνει μόνο με εμένα, με οποιοδήποτε άνθρωπο. Ναι. Απλώς είναι ότι είχα σπάσει, λέω, όλο το δωμάτιο. Καταρχάς δεν ήταν δωμάτιο, ήταν σπίτι. Το πρώτο και το δεύτερο είναι ότι. Έχω τραβήξει και βίντεο και όλες. Δεν έχω σπάσει τίποτα. Ήταν τελείως άσχετο με μένα και τον Αντρέα αυτό το πράγμα. Απλώς επειδή ακούστηκε όντως θόρυβος, ειλικρινά ακούστηκε, έπρεπε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Και ήμασταν και οι δύο παρόντες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Περνάω μαύρα σήμερα. Αλήθεια σας λέω, παιδιά. Δηλαδή, έχω πάθει τρέμο. Τρέμο. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε και μας ρωτήσατε. Πραγματικά. Έχω πάθει σοκ. Η ίδια κυρία Ζαφυράκου ομολογεί και λέει ότι ακούστηκε ένας θόρυβος και δικαιολογημένα κάποιος φώναξε αστυνομία. Από ένα σπίτι Airbnb. Τι θόρυβος μπορεί να προκαλεί, να προκληθεί για να ειδοποιήσει κάποιος αστυνομία. Δηλαδή, και η κυρία Ζαφυράκου, με όλο το σεβασμό, και ακούσαμε φυσικά την άποψή της, ακούσαμε και αυτό το οποίο είπε, δεν ειδοποιεί κάποιος αστυνομική για να λέει ότι καλά σου τη φώναξαν γιατί ακούστηκε ένας θόρυβος από μέσα. Τι θόρυβος ακούστηκε. Κάτι έγινε με στο δωμάτιο. Θέμα δικό τους είναι. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι αυτεπάγγελτη δίωξη σε αυτά τα ζητήματα. Βέβαια, αφού πηγαίνει και ο πρώην σύζυγος και λέει δεν υπάρχει κανένα θέμα, θα αθωθεί η κυρία Ζαφυράκου γιατί δεν υπάρχει θέμα. Αλλά ότι κάτι συνέβη και γι' αυτό και έγινε απέμβαση αστυνομίας. Και το λέει και η ίδια. Δεν ήθελε να πει όμως τι ακούστηκε. Ούτε τι ρωτήσαμε. Σωστά, κυρία Λούρο. Ναι. Αυτά που ακούσαμε, αυτά είπε. Δεν υπάρχει άλλη δήλωση. Αυτή είναι. Μάλιστα. Να είναι καλά. Να είναι καλά. Να είναι καλά. Εκεί είναι και η οικογένειά της. Πάμε λοιπόν, πάμε τώρα, πάμε παρακάτω. Πάμε σε σένα, Σόφια Καλαβριζιώτου, γιατί είχαμε ένα κρούσμα με έναν ανώμαλο, ο οποίος πήγε σε μια παιδική θεατρική παράσταση και ευνανιζότανε. Το περιστατικό είχε ως εξής. Κατά τη διάρκεια που γινόταν μια παιδική παράσταση στο Μελίνα Μερκούρι, στο Δημοτικό Θέατρο του Βόλου, ένας κύριος αυνανιζόταν. Ένας ανώμαλος. Ναι. Έκανε αυτό το πράγμα. Με αποτέλεσμα, οι γονείς τον είδαν, έντρομοι, κάλεσαν την αστυνομία, η οποία, φανταστείτε δηλαδή, να βλέπουν τα παιδάκια τέτοια πράγματα, κάλεσαν λοιπόν την αστυνομία, η οποία έχει επιληφθεί, έσπευσε αμέσως, πίσω από το Δημοτικό Θέατρο, στην Οδό Ξενοφόντος, προκειμένου να τον ειδοποιήσει και να τον συλλάβει. Δηλαδή, ακόμα δεν έχουμε πληροφορίες ότι έχει συλληφθεί. Το θέμα εδώ πέρα μιλάμε ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Τέτοια κρούσματα καταγγέλλονται σχεδόν καθημερινά, δεκάδες τέτοια κρούσματα. Σκεφτείτε έχουμε αυτά που δεν καταγγέλλονται, κύριε Καβούλη. Δεκάδες τέτοια παρόμοια κρούσματα. Με ανώμαλους. Με παιδάκια τώρα να βλέπουν την ώρα της ψυχαγωγίας τους. Είναι φοβερό. Εδώ θα πρέπει να τους μαζεύσουν όλους αυτούς τους ανώμαλους και να τους κλείσουν μέσα. Φτάνει πια. Φτάνει πια. Πάμε γρήγορα σε Σαχαρά Λεμονή, γιατί έχουμε εξέλιξη στην υπόθεση του γνωστού ποινικολόγου, του κυρίου Λίτρα. Δεν αποφυλακίζεται. Είναι γνωστό πλέον και ο ίδιος καταγγέλλει ότι περνάει δραματικές ώρες μέσα στις φυλακές. Για πες μας. Φίλιππε, απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία με ψήφους 2-1 τιμίας από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών το αίτημα του Απόστολου Λίτρα για αντικατάσταση της προσωρινής του κράτησης με περιοριστικούς όρους. Αν και ο εισαγγελέας στην πρόταση του, όπως είχαμε πει,
ήταν θετικός να βγει από τη φυλακή με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Οι δικαστές έκριναν ότι πρέπει να παραμείνει προσωρινά κρατούμενος. Το αίτημα αποφυλάκησης του απορρίφθηκε λόγω της ιδιαίτερης φύσης της κακοποιητικής πράξης σε βάρος της Σοφίας Πολυζωγοπούλου και γι' αυτό μένει προσωρινά κρατούμενος. Κρίθηκε ότι είναι ύποπτος τέλεσης αξιόπινων πράξεων και ύποπτος φυγής. Επιπλέον, η δικαστική λειτουργία απέρριψαν και τους λόγους υγείας που επικαλέστηκε ο Απόστολος Λύτρας για να γίνει δεκτό το αίτημά του. Το σκεπτικό τους ήταν ότι όποια προβλήματα υγείας έχει ο ποινικολόγος μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα στη φυλακή. Είχε υποστηρίξει, ξαναθυμίζουμε, ότι στο αίτημα αποφυλάκησης ότι δεν παραβίασε τις ώρες που του επέβαλε η ανακρίτρια με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα, δηλαδή της μη επικοινωνίας με το θύμα και της μετοίκησης από το σπίτι που έμειναν μέχρι τότε. Και ούτε είναι ο ίδιος λέει ότι ζει ένα δράμα ο κύριος Λύτρας μέσα στις φυλακές, γιατί πρέπει να πούμε στους φίλους τηλεθεατές ότι έχει μεταφερθεί, έχει αλλάξει κελί μετά τη φασαρία που είχε γίνει με τους δύο συγκρατούμενούς του και έχει μεταφερθεί σε έναν θάλαμο με 15 λέει αλλοδαπούς. Με μία τουρκική τουαλέτα και ένα ντουζ. Για να συνετιστεί, αναφέρεται, μεταφέρθηκε εκεί με τους 15. Είχε καυγά με τους συγκρατούμενους του, τους δύο, διότι με αποτέλεσμα αυτή να του εκτοξεύσουν και κάποιες προσβλητικές εκφράσεις, του στείλει σε βρωμιάρης και δεν καθαρίζεις, ότι τρώει τα αποφάγια τους, κάνει βρωμιές και αντί να καθαρίσει, ανεβαίνει στην κουκέτα του για να καπνίσει έξω από το παράθυρο. Μετά από αυτή την ένταση, του άλλαξαν κελί και τον πήγαν σε ένα άλλο κελί που είναι 15 κρατούμενοι, στην πλειοψηφία τους Πακιστανοί, και αντί για ντουζ που έχει ανακαινισμένη αίθουσα VIP στην οποία ήταν με τους δύο, τώρα βρίσκεται σε μία με 15 και έχει και τουρκική τουαλέτα. Μάλιστα. Πάμε να πούμε ότι έχει βγάλει και μία ανακοίνωση ο Αλέξης Κούγιας. Ο Αλέξης Κούγιας για την απόρριψη του ιδιωτήματος αποφυλάκησης του κυρίου Λύτρα. Θα μας το διαβάσει η Σταυρολούρου, θα το πω εγώ Σταυρολά. Πάμε λοιπόν και λέει ο Λίξης Κούγιας, με δυσάρεστη έκπληξη πληροφορήθηκα πριν από λίγο ότι δεν αποφυλακίζεται ο Απόστολος Λύτρας. Βλέπω τον κύριο Λύτρα. Δεν έκανε δεκτή την πρότασή του κυρίου εισαγγελέως για την αποφυλάκησή του με βραχιολάκι και έτσι θα παραμείνει κρατούμενος παρά τα προβλήματα υγείας του και παρά την εν γέννη προσωπικότητά του σε ένα θάλαμο 15 ατόμα με μια τουρκική τουαλέτα και ένα ντουζ. Και θέλω να δηλώσω τα εξής, λέει ο Αλέξης Κούγιας για τον Απόστολο Λύτρα. Όλο αυτό που συμβαίνει με την υπόθεση Απόστολου Λύτρα είναι από την αρχή μέχρι το τέλος ένα λάθος και θα το πληρώσει στο μέλλον πολύ ακριβά, τόσο η δικαιοσύνη, λέει ο Αλέξης Κούγιας, στην εν γέννη λειτουργία της, αλλά και το σώμα των Ελλήνων δικηγόρων, το οποίο με αυτές τις αποφάσεις εις βάρος του Απόστολου Λύτρα καταξευτελίζεται καθημερινώς. Αυτά λοιπόν λέει ο Αλέξης Κούγιας, αυτές είναι οι δηλώσεις του Αλέξη Κούγια, η ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια για την υπόθεση του Απόστολου Λύτρα και την απόφαση να μην τον αποφυλακίσει το δικαστικό η Επιτροπή εκεί στις φυλακές. Μάλιστα. Μένουμε εδώ πέρα. Ήρθε η ώρα για να δώσουμε ένα προϊόν. Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τη ζωή μας. Ήρθε η ώρα να πάμε για κάτι καλό. Ήρθε η ώρα λοιπόν για κολαγόνο για όλους εσάς. Πάμε λοιπόν να δώσουμε κολαγόνο στο 211.600. Μεγάλη προσφορά. 2 Gold Plus και βιταμίνη B12 δώρο για όλους εσάς. Εδώ λοιπόν η μεγάλη ευκαιρία μόνο με 39,90. Πάμε τώρα όλοι για το απόλυτο κολαγόνο που θα βοηθήσει την υγεία μας. Θα βοηθήσει το δέρμα μας, θα βοηθήσει τον οργανισμό μας. Πάμε τώρα. Το Golden Plus είναι το απόλυτο συμπλήρωμα διατροφής που δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211.600 και κάντε δικές σας δύο συσκευασίες Golden Plus μόνο με 39,90 προσφορά της TV Forum. Τώρα η TV Forum παρουσιάζει τη βελτιωμένη σύνθεση Golden Plus με ενισχυμένη ποσότητα κολαγόνο, υαλουρονικό οξύ, μαγνήσιο, βιταμίνη B1, B2, B5, B6, βιταμίνη C, συνένζυμο κουτέν και πιπερίνη. Golden Plus με γεύση ροδάκινο, ο μοναδικός συνδυασμός κολαγόνου και υαλουρονικό οξέως δίνει στον οργανισμό ό,τι χρειάζεται. Είναι ιδανικό για όλες τις ηλικίες.
ιδανικό και για άνδρες και για γυναίκες. Για όλους εμάς, Golden Plus. Αν θέλετε να είστε πρωταθλητές, τότε Golden Plus. Τα αλλάζει όλα. Τονώνει το ανασωπητικό και δίνει ενέργεια και απόδοση. Κολαγόνο Golden Plus με υαλουρονικό, όλες τις βιταμίνες του συμπλέγματος B, βιταμίνη C, μαγνήσιο και συνένζυμο Q10. Golden Plus για όλους εμάς. Με κολαγόνο, υαλουρονικό, βιταμίνη C, βιταμίνη B1, B2, B5, B6, υδρολυμένο κολαγόνο, MSM, μαγνήσιο και κυρίως δεν περιέχει ζάχαρη, οπότε είναι κατάλληλο και για τους διαβητικούς. Golden Plus. Η δοσολογία του Golden Plus είναι πολύ απλή και μπορεί να είναι καθημερινή. 20 ml από το μπουκαλάκι στον ειδικό δοσομετρητή δίνει τη δυνατότητα σε όλους εμάς να πάρουμε τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά τα οποία χρειαζόμαστε στη διάρκεια της ημέρας, να τα απορροφήσει ο οργανισμός, να φτάσουν στα σημεία τα οποία πονάμε και ουσιαστικά να αντιμετωπίσουμε κάνοντας το χρήση κάθε μέρα τα προβλήματα τα οποία ήδη έχουν δημιουργηθεί. Golden Plus για όλους εμάς. Ένα εξαιρετικό συμπλήρωμα διατροφής που ωφελεί πολλαπλά τον οργανισμό. Με ενισχυμένη ποσότητα κολαγόνου, με υαλουρονικό, κουρκουμίνι, πιπερίνι, μαγνήσιο, βιταμίνες B1, B2, B5, B6, βιταμίνη C και συνένζυμο Q10. Ιδανικό για όλες τις ηλικίες, για άντρες και γυναίκες. Ο συνδυασμός κολαγόνου και υαλουρονικού ωφελεί τον οργανισμό και του δίνει ό,τι του χρειάζεται. Είναι σημαντικό γιατί περιέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά εκείνα τα οποία χρειαζόμαστε. Περιέχει υαλουρονικό οξύ, κολαγόνο από υδρολυμένο κολαγόνο πρώτης ποιότητας. Περιέχει κουρκουμίνι, πιπερίνι, βιταμίνη B, βιταμίνη C, συνένζυμο Q10 που είναι απαραίτητο για τον οργανισμό και το σημαντικότερο απ' όλα δίνει τη δυνατότητα της γρήγορης ανάπλασης των οστών. Δεν είναι φάρμακο. Κάνει για όλες τις ηλικίες, κάνει για τους διαβητικούς, δεν έχει ζάχαρη. Και φυσικά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι κάνει για όλες τις ηλικίες. Και για μικρούς και για μεγάλους και για πολύ μεγάλους. Βοηθάει πάρα πολύ ώστε ο κάθε ένας από τους οργανισμούς σε κάθε ηλικία να αναπτύσσεται μυοσκελετικά με τον τρόπο που πρέπει και με τον τρόπο που χρειάζεται. Φόρμουλα υψηλής περιεκτικότητας κολαγόνου και υαλουρονικού οξέως που μπορεί να σας δώσει όχι μία, όχι δύο, αλλά 20 φορές περισσότερο κολαγόνο στον οργανισμό σας. Δώστε στον οργανισμό σας την κίνηση που του χρειάζεται, την ενέργεια, την εμφάνιση, την απόδοση και τη ζωντάνια. Golden Plus. Και μην παραιτηθείτε από τη ζωή. Η ζωή είναι πολύ ωραία σε όλες τις ηλικίες. Γι' αυτό το Golden Plus έχει τη δυνατότητα να μας κάνει υγιείς ακόμα και στα βαθιά μας γεράματα. Το συμπλήρωμα διατροφής που θα επιλέξεις θα σε βοηθήσει στην αντιγύρανση, στη μείωση των ρητίδων, στα οστά και στις αρθρώσεις, στα μαλλιά σου και τα νύχια σου και φυσικά στη μείωση της κυταρίτιδας. Golden Plus. Ένα νέο υπερσυμπλήρωμα διατροφής με 20 φορές περισσότερο υδρολυμένο κολαγόνο από τα κοινά κολαγόνα που κυκλοφορούν στην αγορά για ενέργεια, κίνηση, ζωντάνια, εμφάνιση και απόδοση. Golden Plus. Το Golden Plus είναι το απόλυτο συμπλήρωμα διατροφής που δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και κάντε δικές σας δύο συσκευασίες Golden Plus μόνο με 39,90 προσφορά της TV Forum. Το Golden Plus είναι το απόλυτο συμπλήρωμα διατροφής που δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και κάντε δικές σας δύο συσκευασίες Golden Plus μόνο με 39,90 προσφορά της TV Forum. Τώρα η TV Forum παρουσιάζει τη βελτιωμένη σύνθεση Golden Plus με ενισχυμένη ποσότητα κολαγόνου, υαλουρονικό οξύ, μαγνήσιο, βιταμίνη B1, B2, B5, B6, βιταμίνη C, συνένζυμο Q10 και πιπερίνι. Golden Plus με γεύση ροδάκινο. Ο μοναδικός συνδυασμός κολαγόνου και αλουρονικό οξέως δίνει στον οργανισμό ό,τι χρειάζεται. Είναι ιδανικό για όλες τις ηλικίες. Ιδανικό και για άνδρες και για γυναίκες. Για όλους εμάς, Golden Plus. Αν θέλετε να είστε πρωταθλητές, τότε Golden Plus. Τα αλλάζει όλα. Τονώνει το ανασωπητικό και δίνει ενέργεια και απόδοση. Κολαγόνο Golden Plus με υαλουρονικό, όλες τις βιταμίνες του συμπλέγματος B, βιταμίνη C, μαγνήσιο και συνένζυμο Q10. Golden Plus για όλους εμάς. Με κολαγόνο, υαλουρονικό, βιταμίνη C, βιταμίνη B1, B2, B5, B6, υδρολυμένο κολαγόνο, MSM, μαγνήσιο και κυρίως δεν περιέχει ζάχαρη, οπότε είναι κατάλληλο και για τους διαβητικούς. Golden Plus. Η δοσολογία του Golden Plus είναι πολύ απλή και μπορεί να είναι καθημερινή. 20 ml από το μπουκαλάκι
στον ειδικό δοσομετρητή, δίνει τη δυνατότητα σε όλους εμάς να πάρουμε τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά τα οποία χρειαζόμαστε στη διάρκεια της ημέρας, να τα απορροφήσει ο οργανισμός, να φτάσουν στα σημεία τα οποία πονάμε και ουσιαστικά να αντιμετωπίσουμε, κάνοντας το χρήση κάθε μέρα, τα προβλήματα τα οποία ήδη έχουν δημιουργηθεί. Golden Plus για όλους εμάς. Ένα εξαιρετικό συμπλήρωμα διατροφής που ωφελεί πολλαπλά τον οργανισμό. Με ενισχυμένη ποσότητα κολαγόνου, με υαλουρονικό, κουρκουμίνη, πιπερίνη, μαγνήσιο, βιταμίνες B1, B2, B5, B6, βιταμίνη C και συνένζυμο Q10. Ιδανικό για όλες τις ηλικίες, για άντρες και γυναίκες. Ο συνδυασμός κολαγόνου και υαλουρονικού ωφελεί τον οργανισμό και του δίνει ό,τι του χρειάζεται. Είναι σημαντικό γιατί περιέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά εκείνα τα οποία χρειαζόμαστε. Περιέχει υαλουρονικό οξύ, κολαγόνο, από υδρολυμένο κολαγόνο πρώτης ποιότητας. Περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, βιταμίνη B, βιταμίνη C, συνένζυμο Q10 που είναι απαραίτητο για τον οργανισμό και το σημαντικότερο απ' όλα δίνει τη δυνατότητα της γρήγορης ανάπλασης των οστών. Δεν είναι φάρμακο. Κάνει για όλες τις ηλικίες, κάνει για τους διαβητικούς, δεν έχει ζάχαρη. Και φυσικά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι κάνει για όλες τις ηλικίες. Και για μικρούς και για μεγάλους και για πολύ μεγάλους. Βοηθάει πάρα πολύ ώστε ο κάθε ένας από τους οργανισμούς σε κάθε ηλικία να αναπτύσσεται μυοσκελετικά με τον τρόπο που πρέπει και με τον τρόπο που χρειάζεται. Φόρμουλα υψηλής περιεκτικότητας κολαγόνου και υαλουρονικού οξέως που μπορεί να σας δώσει όχι μία, όχι δύο, αλλά 20 φορές περισσότερο κολαγόνο στον οργανισμό σας. Δώστε στον οργανισμό σας την κίνηση που του χρειάζεται, την ενέργεια, την εμφάνιση, την απόδοση και τη ζωντάνια. Golden Plus. Και μην παραιτηθείτε από τη ζωή. Η ζωή είναι πολύ ωραία σε όλες τις ηλικίες. Γι' αυτό το Golden Plus έχει τη δυνατότητα να μας κάνει υγιείς ακόμα και στα βαθιά μας γεράματα. Το συμπλήρωμα διατροφής που θα επιλέξεις θα σε βοηθήσει στην αντιγύρανση, στη μείωση των ρητίδων, στα οστά και στις αρθρώσεις, στα μαλλιά σου και τα νύχια σου και φυσικά στη μείωση της κυταρίτιδας. Golden Plus. Ένα νέο υπερσυμπλήρωμα διατροφής με 20 φορές περισσότερο υδρολυμένο κολαγόνο από τα κοινά κολαγόνα που κυκλοφορούν στην αγορά για ενέργεια, κίνηση, ζωντάνια, εμφάνιση και απόδοση. Golden Plus. Το Golden Plus είναι το απόλυτο συμπλήρωμα διατροφής που δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και κάντε δικές σας δύο συσκευασίες Golden Plus μόνο με 39,90 προσφορά της TV Forum. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι γίνει με τον Αντώνη Ρέμο, ο οποίος για μία ακόμα φορά έκανε δηλώσεις για τα όσα τον κατηγορούν για την φοροδιαφυγή και για τα όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα για την όλη διακινήσεις που έχει κάνει εναντίον του ελληνικού δημοσίου. Για πάμε λοιπόν να ακούσουμε τη νέα απάντηση που δίνει για την υπόθεση φοροδιαφυγής του. Ο Αντώνης Ρέμος έδωσε μία συναυλία στο θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη που πραγματικά ήταν ασφυκτικά γεμάτο και για ακόμα μία φορά, όπως είπες, αναφέρθηκε στο θέμα της έρευνας που γίνεται για την υπόθεση φοροδιαφυγής, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τιμή καταβολή χρεών. «Δεν φοβόμαστε κανέναν, είμαστε εδώ όρθιοι», είπε χαρακτηριστικά στον κόσμο και πρόσθεσε. «Για μένα το να γυρνάω εδώ στη Θεσσαλονίκη και να τραγουδάω ειδικά σε αυτό το θέατρο που έχω ζήσει μεγάλες στιγμές είναι κάτι μοναδικό. Και σήμερα στη Θεσσαλονίκη βλέπω πολύ αγάπη και δεν είναι μόνο να σου δίνουν αγάπη αλλά και να παίρνεις αγάπη όταν τη χρειάζεσαι. Και εγώ σήμερα τη χρειαζόμουν αυτή την αγάπη από την πόλη μου», είπε ο Αντώνης Ρέμος και ευχαρίστησε τον κόσμο για αυτή την αγκαλιά που του δίνεται. Βέβαια στη συναυλία να πούμε ότι ήταν και η σύζυγός του, η Βόνη Μπόσνια. Μάλιστα. Να πούμε λοιπόν ότι σε όποια συναυλία έχει κάνει το τελευταίο διάστημα, όσο έχει κάνει, ασφυκτικά ο Αντώνης Ρέμος πάντα θα κάνει αναφορά για τα όσα τον κατηγορούν για την υπόθεση φοροδιαφυγής. Ο ίδιος φωνάζει και λέει «Είμαι αρθρός», πάει ο Αντώνης Ρέμος. Θα κρυφθούμε δύο ώρες στα δικαστήρια. Αλλά όπου βρεθεί και όπου σταθεί φωνάζει και λέει και θέλει να ενημερώσει τον κόσμο του, τους θαυμαστές του,
Τότε, ότι δεν έχει καμία σχέση με τα όσα τον καταγγέλνουν. Ναι, τι σημαίνει όταν με τόσο πάθος και ειλικρίνεια βγαίνει ο κύριος Ρέμος και δηλώνει αυτό, ότι είναι ελαττωματική η δικαιοσύνη, ότι κατά λάθος έχει ασκηθεί η δίωξη, δεν θα πρέπει να λάβει θέση η δικαιοσύνη. Δεν νομίζω τι σημαίνει αυτό. Η δικαιοσύνη δεν έχει αποφανθεί. Η δικαιοσύνη έχει κάνει την έρευνά της βάσει των στοιχείων που έχει μέχρι τώρα. Τις εφορίες. Ναι, ακριβώς. Τι σημαίνει. Η εφορία, λοιπόν, η εφορία που έχει δώσει τα στοιχεία ελαττωματικά τα έχει δώσει. Δεν είναι πλήρη, δεν είναι αληθή, δεν είναι ειλικρινή. Δεν τι σημαίνει αυτό. Αυτό. Τι σημαίνει αυτό εδώ. Και δεν μπορεί να αφήνει έναν άνθρωπο εκτεθειμένο, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει και ο πολίτης να έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Θα πρέπει αυτό. Και κάτι άλλο να δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη δεν έχει αποφανθεί. Θα αποφανθεί και θα δούμε. Το θέμα είναι ένα. Ότι όλη αυτή η ιστορία στην καριέρα του Αντώνη Ρέμου δεν έχει κάνει κακό. Μπορεί να έχει κάνει κακό στην ψυχολογία του, σε οτιδήποτε άλλο, όμως στην καριέρα του βλέπουμε ότι δεν έχει κάνει κακό. Ο κόσμος του έχει εμπιστοσύνη. Τώρα από εκεί και πέρα τι σχέση θα γίνει. Έχει τώρα η καλλιτεχνική του υπόσταση με δεν αυτά τα οποία ακούγεται τη φοροδιαφυγή. Θα τον κάνει χειρότερο καλλιτέχνη τραγουδιστικά, εάν ισχύει κάτι τέτοιο. Όχι. Το θέμα εδώ πέρα είναι να δούμε και να υπάρξει άπλητο φως. Ο ίδιος όμως, ξαναλέμε, για να βγαίνει με τέτοιο πάθος να φωνάζει για να θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι γίνεται. Ναι, από τη δέσμευση όμως των λογαριασμών του είστε σε δύσκολη θέση ο κύριος Ρέμος, γιατί δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά του στοιχεία. Και οικονομικά είστε σε δύσκολη θέση. Συνεπώς αυτό είναι μια ένωμη συνέπεια πάρα πολύ σημαντική. Μάλιστα. Πάμε τώρα γρήγορα, γιατί έχουμε μια καταγγελία από ένα δημοσιογράφο ότι έπεσε θύμα κακοποίησης από τη γυναίκα του. Από την πρώην πλέον σύντροφό του, η οποία είναι αλβανικής καταγωγής. Σύμφωνα λοιπόν με τόσα ήρθανε στο φως, πρόκειται για... Μισό λεπτάκι, να φύγει ο Αντώνης Ρέμος, μην τον συγχαίουμε την υπόθεση συγκεκριμένη και υπάρχει μια παρεξήγηση. Μάλιστα λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε. Η νέα καταγγελία η οποία έφτασε στις δικαστικές αίθουσες και αφορά έναν πολύ γνωστό δημοσιογράφο, ο οποίος εργάζεται με μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι, κατήγγειλε τον ξυλοκόπησε η πρώην σύντροφός του. Ναι, μάλιστα πήγε και στον ιατροδικαστή. Σύντροφός του, παρακαλώ κύριε Πόπη. Σύντροφός του. Μάλιστα. Πήγε και στον ιατροδικαστή λοιπόν. Εν τέλει, από ό,τι φάνηκε, η πρώην σύντροφός του, όπως είπαμε, αλβανικής καταγωγής, τον είχε χτυπήσει πάρα πολύ άσχημα. Η υπόθεση πήγε, έφτασε μέχρι το δικαστήριο. Να κατηγορείται η σύντροφος λοιπόν για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βία και ενδοοικογενειακή απειλή. Ποινή φυλάκισης 15 μηνών, συγγνώμη, με αναστολή και δικαίωμα στην κατηγορούμενη να ασκήσει έφεση και ανασταλτικό χαρακτήρα, που σημαίνει ότι αφέθηκε ελεύθερη μέχρι το εφετείο. Ο δημοσιογράφος, λοιπόν, ο πολύ γνωστός δημοσιογράφος, ζήτησε από την ελληνική αστυνομία να γίνει η εγκατάσταση του panic button. Αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Αντιστροφή των ρόλων. Τώρα χτυπάνε και οι γυναίκες. Τι γίνεται? Δηλαδή βλέπουμε ότι έχουμε επίσης σχεδόν καθημερινά άνδρες να καταγγέλνουν την κακοποίηση. Και εδώ λοιπόν είχαμε δικαστική ποινή στην πρώην σύντροφο, η οποία τον χτύπησε αγρίως. Εμείς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε αυτή την ώρα με τον δικηγόρο της πρώην συντρόφου, της κατηγορούμενης, να δούμε τι λένε. Ξεφύγει. Άνδρες, είτε είναι γυναίκες, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει για τα καλά. Και τώρα, κυρία Καμπούλη, εδώ είναι η αρχή του παγκόσμου. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Θα δείτε και στο μέλλον, και θα υπάρχουν περισσότερες δούμε καταγγελίες. Είπατε. Και αυτό είναι η αρχή του παγόβουνου, θεωρώ. Στο μέλλον, συλλογικά, θα έχουμε πολύ περισσότερα περιστατικά που αντιδρούν και οι γυναίκες. Μάλιστα, να πούμε λοιπόν, να δώσουμε λοιπόν κάποια επιπλέον, ξαναλέμε, στοιχεία. Είναι συνεργάτης μεγάλου τηλεοπτικού καναλιού στην Κρήτη, 49 ετών,
ξαναλέμε, ζήτησε και πήρε panic button από την ελληνική αστυνομία. Έχει κάνει μία δήλωση στο Nasus Blog. Ο δικηγόρος της κατηγορούμενης, ο κύριος Μανώλης Δρακονάκης, πέρασε παρακαλώ πολύ, τι δήλωσε στο nasusblog.gr. Ο κύριος Δρακονάκης λοιπόν είπε ότι η ενδοοικογενειακή βία, είτε αφορά άνδρα είτε αφορά γυναίκα, θα πρέπει να εξετάζεται λεπτομερώς η ουσιαστική και αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος. Δεν στοιχειοθετείται το οποιοδήποτε έγκλημα μόνο με τη θέληση. Θα πρέπει να γίνει και η ανάλογη πράξη για να επέλθει ενδεχόμενη καταδίκη. Μάλιστα. Σόδομα και Γόμορα. Πάντως η ελληνική κοινωνία, κυρία Καμπούρη, αντιμετωπίζει τους άντρες τους οποίους χτυπούν οι σύντροφοι, οι σύζυγοι κτλ. Με έναν ιδιαίτερο τρόπο, δεν θα έλεγα κολακευτικό, όμως θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ίδια δικαιώματα και από τη μια πλευρά, ίδια δικαιώματα και από την άλλη. Μάλιστα, πάμε τώρα, μιας και λέμε για όλα αυτά τα συστήματα. Υπάρχει εδώ πέρα μία καταγγελία μιας 29χρονης, η οποία καταγγέλει ότι την εκβίαζαν για χρήματα και έβγαλα στο TikTok βίντεο με προσωπικές τις στιγμές. Σόφη. Περιστατικό εκδικητικής πορνογραφίας, αυτό σημαίνει η έκφραση revenge porn, συνέβη στην περιοχή της Αμαλιάδας του νομού Ηλίας. Η 29χρονη προσεγγίστηκε μέσω των social media από νεαρούς που της είπαν ότι έχουν στην κατοχή τους βίντεο με προσωπικές τις στιγμές και εάν δεν καταθέσει στο λογαριασμό που της υπέδειξαν το ποσό των 100 ευρώ, θα αναρτήσουν στο TikTok το βίντεό της. Εκείνη λοιπόν, φοβούμενη τις συνέπειες και το διασυρμό της να λάβει δημοσιότητα, ας πούμε, πανελληνίως, κατέθεσε τα 100 ευρώ. Οι νεαροί όμως δεν αρκέστηκαν σε αυτό και τους είπε να σβήσουν το βίντεο. Πέρα από αυτό, όχι μόνο δεν έσβησαν το βίντεο, αλλά επανήλθαν και ζητούσαν και άλλα χρήματα. Η κοπέλα βέβαια αρνήθηκε και χθες το βράδυ της ανακοίνωσαν, μάλιστα και τη διεύθυνση που ήταν αναρτημένο το βίντεο και ότι είχαν κάνει πράξη την απειλή τους και όντως το ανήρτησαν στο TikTok. Τους κατήγγειλε, κυρία Καμπούρη, άρροντας τους όποιους ενδιασμούς είχε και έχει επιληφθεί το ΑΤΑΦ της Ήλιδας, εξετάζει την υπόθεση αυτή, προκειμένου είναι θέμα χρόνου να τους συλλάβει και να τους περάσει χειροπέδες. Μάλιστα. Πάμε τώρα γρήγορα, πάμε σε έναν στον έρωτα, πάμε, συνεχίζεται η υπόθεση του έρωτα της κυρίας Καινούριου. Χαρά Λεμονή είναι. Ναι. Ως ειδική Σύριαλ, του πλά. Έρωτα της Καινούριου με τον Καινούριο σύντροφο. Εγώ πάντως πάλι η τελευταία φορά που μιλάω για αυτόν τον έρωτα δεν το ξανακάνω να το δώσει αλλού το θέμα. Αυτό το θέμα είναι το και η κυρία Καραμπριζιώτη, κυρία Σταυρούλα Λούρου. Το ξεκίνησα από χτες χαρά με το Παρίσι. Δεν μπορώ να σας πάρω το Παρίσι. Αν αλλάξουν μέρος θα... Το ερωτικό στοιχείο και για τις σχέσεις κανονικά πρέπει να είναι η κυρία Καραμπριζιώτη σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν. Τέλος πάντων, το λέμε και το ξαναλέμε για να το εμπεδώσουμε. Η Κατερίνα Καινούριου βιώνει εδώ και λίγους μήνες τον έρωτα. Δεν κρύβει ότι αυτή την όμορφη αλλαγή στη ζωή της. Απολαμβάνει την ευτυχία στο πρόσωπο του 35χρονου επιχειρηματία Παναγιώτη Κουτσουμπή. Θέλω να πιστεύω ότι το έχετε εμπεδώσει όλο αυτό το θέμα. Λοιπόν, τόσο η παρουσιάστρια όσο και ο σύντροφός της μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους φωτογραφίες ξανά από τη γαλλική πρωτεύουσα, από το Παρίσι. Η Κατερίνα Καινούριου δείχνει ιδιαίτερα ενθουσιασμένη, παρότι έχει επισκεφθεί πολλές φορές στο Παρίσι, είναι σαν να μην το έχει επισκεφθεί, έτσι είναι ο ενθουσιασμός της. Οι δυο της επισκέφθηκαν αγαπημένα εστιατόρια, έκαναν μια ρομαντική βόλτα στο Σικουάνα και κάτω από τον πύργο του Άιφελ. Αυτά. Για την κυρία, για την Κατερίνα Καινούριου. Την αγαπημένη παρουσιάστρια δεν το συζητάω, αλλά... Είναι πολύ καλό παιδί, θα ξαναπώ εγώ πολλές φορές, και αξίζει επιτέλους να φτιάξει την προσωπική της ζωή. Βεβαίως. Και όχι μόνο, κυρία Καμπού. Αλλά το λέμε, το ξαναλέμε, στο τέλος τη γυναίκα θα τη ματιάσουμε. Εντάξει, νησιώθηκα. Εσύ με τη ματιάσεις. Εγώ γιατί.
Δεν έχω λόγο. Να, η κυρία Καλαβριζιώτη θα τη ματιάσει. Που είναι ενθουσιασμένη με αυτόν τον έρωτα. Θυμάσου σου, όπου ακούμε. Μίλησε για αυτόν τον έρωτα. Ναι, και όχι μόνο. Η κυρία Καινούριου έχει και το στοιχείο της πιστότητας. Είναι μία κοπέλα η οποία θα είναι πιστή στη σχέση της. Δηλαδή, μπορεί να στηριχθεί ο σύντροφός της σε αυτή. Δεν είναι ένα άτομο. Ο σύντροφος μπορεί να στηριχθεί. Η Καινούριου μπορεί να στηριχθεί στο σύντροφο. Γιατί τώρα έτσι όπως πάμε τελευταία, δεν της γέννησε καλό της γυναίκας. Αυτό είναι όντως ένα ερώτημα. Και εσύ γελάς, κυρία Λούλου. Όχι, τι να γελάσω. Εγώ την καταλαβαίνω την κοπέλα. Τι να γελάσω, εγώ τι καταλαβαίνω. Θέλει η κακομοίρα να κάτσει να βρει ένα σύντροφο να ησυχάσει το κεφάλι της και δεν μπορεί. Την έχεις φάει. Είναι παντούσα. Εγώ την έχω ζηλεύεις λίγο. Τι να τη ζηλέψω, τι να τη ζηλέψω. Εγώ θεωρώ θα κάνω πολύ καλή παρέα με την κυρία Καινούριου. Είναι παθούσα. Κάτι που πρέπει να προσέξει η κυρία Καινούριου είναι η έκθεση του δεσμού της στη δημοσιότητα. Πάμε τώρα σε δηλαδή όσο λιγότερο. Όχι, διευθμίσεις, πάμε σε διευθμίσεις. Πάμε σε διευθμίσεις, ναι.